Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε από την Sonic Arena σε μία ακόμα αναμέτρηση για την Master League. Πιο συγκεκριμένα παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ MNP και Miraki Bucks. Δύο ομάδες αρκετά φορμαρισμένες θα δεχθούν αντιμέτωπες για μία από τις τελευταίες αγωνιστικές της Master League σιγά σιγά, καθώς πλησιάζουμε και στα playoffs και στην Master League. Έχουμε για τα καλά πλέον στο Φλεβάρι, 21 μηνός σήμερα. Οι ομάδες έχουν διαφορετικές δυνάμεις και αδυναμίες. Θα παλέψουν για μια σημαντική νίκη. Μια σημαντική πιθανή νίκη και για τις δύο ομάδες. Μια από τις πρώτες θέσεις στο MNP. Μόγκας, ένα jump shot είναι άστοχο. Μόγκας είναι ιδιαίτερα εκδραστικός παίκτης στον αφορά του MNP. Θα το αποδειχνύεται και από τη στατιστική, αλλά και από το παιχνίδι που την αφήνει να παίζει. Δεν μύρισε. Άλλαξε με την περίμετρο στο για 3, είναι άστοχος. Μόγκας. Γύρω από τον Μπάσκο, jump shoot είναι εύστοχο, θα δικαιώσει τον Γεζί. Βρίσκας. Βρίσκας. Θα μπει μέσα, δεν θα δικαιωθεί. Υπάρχει εξαιρετικό rebound από τον Χαρμάνα. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα, θα συγκρατήσει ο Χαρμάνας. Ένας ιδιαίτερα δυναμικός σέντερ. Αλλά θα χάσει την μπάλα. Δεν θα καταφέρει να την αφήσει στο καλάθι για τους δύο πρώτους πόντους της ομάδας του. Πάρει ένα screen από τον ψηλό του, γιατί θα πάει μέχρι μέσα, θα βγάλει την μπάσα φυσικά. Υπάρχει deflection. Την μπάσα του Στρούζα, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις προοικονομώντας και την έλευση του coach στην κάμερα του Μπασκετάκη Σαλονικά Λίγκ. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook και όχι μόνο Μπασκετάκη Σαλονικά Λίγκ. Πλούσιο backstage υλικό, οπτικοακουστικό. Ένα jump shot μετά από προσποίηση με τα μπλοκ θα φέρει τώρα τους πρώτους πόντους της ομάδας των Bucks. Μόγκας. Το jump shot είναι άστοχος. Μέσα ο Σαχουρίδης σκοράει τους πρώτους πόντους της ομάδας του. Ωραία πάσα, ανάποδο λέει, αν δεν θα δικαιώσει τον Καρμάνα. Ήρθαμε όλοι στο rebound, λέει ο coach των MMP. Η Λαζίδης θέλει να αποστάρει. Κλειστέρα μέσα στις 3 πήγε να βγάλει την μπάσα στο Μόκα. Θα κλέψει ο Χαρμάνας, ξέρω να βγάλει την μπάσα. 2-1-2-1-1, θα το εκμεταλλευτεί. Στο Χουρίνης θα βγάλει την μπάσα. Στο Δημήρη, αλλά αφού σας το έχισε. Και μία ακόμα άμυνα για τους MMP. Μάσκος, πώς θα κατεβάσει. Ελεύθερος είναι εύστοχος από την γωνία. Μια άμυνα στον Δεμίρη από τον προσωπικό του αντίπαλο. Από τον Πάσκο και θα χαθεί η μπάλα τελικά. Πέντε δύο παραμένει. Μόγκας. Ζούζος. Ένα ακόμα jump shoot είναι άστοχο αυτή τη φορά. Ζόπουλος. Πάσο Χαρμάνας. Θα γυρίσει πριν να βγάλει μια ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα στον Τράσκα στην κίνηση. Αλλά αποκρυπτογραφήθηκε και αυτό το play. Μέχρι μέσα θα μετρούσε το καλάθι και αν έμπαινε. Θα ήταν άξιο για να μπει στα highlights του αγώνα. Θα αρχίσει σε δύο βολές ο Γιακοβίδης, ο παίκτης που πέτυχε προηγούμενα στο τρίποντο από τη γωνία. Thank you.
4, 2 στις 2, 7-2, στο συν 5 η MV. Πολύ ξεδιάντροπο, πάει το δάχτυλό μου λίγο στην κάμερα. Καθαρίσω. Βιλόπουλος, μέχρι μέσα στην γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος. Στην διατρήση είναι άνθρωπος ο Δημήρης. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον πανταχού παρόντα και τα πάντα πληρώντα όπως αποδείχθηκε. Καρμάνα, θα αφήσει την πάρα στο καλάθι μετά από το score rebound για το 7-4. Κοβίδης. Κοβίδης, διαδίδης θα πάρει την μπάλα, αποφασιστικότατα μέχρι μέσα είναι άσχος, ο ίδιος επιθετικό rebound. Πολύ ψηλό σούτ είναι άσχος. Κυριδόπουλος, Δημήρης, στη weak side βιτάει και θα πάρει σουτάρει για 3 και θα ευστοχίσει ο Θεοδωρίδης. 7-7. Σοπαλία στη Sonic Arena. Λίγο μετά τα πρώτα 5 αγωνιστικά λεπτά. Έχουν μόλις ένα φάουλ οι Bucks, κανένα η MNP. Μόγκας. Σρούζας. Καλή άμυνα από προσωπικό αντίβαλο. Δημήρη πάει μέχρι μέσα. Jump shoot έχουν δοθεί αρκετά ελεύθερος για να μην πάρει. Ο Μόγκας είναι άστοχος όμως. Σπυριδόπουλος. Πάσα Χαρμάνας έχει δύο παίκτες πάνω και πάρει deflection. Συγκρατήσει τελικά ο Τράσκας. Έδωσε την μπάλα στην περίμετρο, σουτ για 3 έχοντας δοθεί ελεύθερος. Είναι άσχημος ο Καστορίδης. Αλλά υπάρχει έντονη δραστηριότητα μέσα στη ρακέτα των MNP από τους αντιπάλους τους. Κάτι που τους σωθεί στο πρώτο τους time out καθώς επετέφθησαν 2 ακόμα πόντι για τους Bucks. Στρέφωσε πολύ λίγο. Μετά είναι από 4 και 11 για την πρώτη περίοδο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena μετά το time-out που κάλεσαν οι MNP. Οι ομάδες δεν εξάντησαν τον χρόνο που είχαν διαθέσιμο στο time-out. Θέλουν να παίξουν γρήγορα όπως φαίνεται, ιδιαίτερα οι MNP, φαίνεται από το παιχνίδι τους. Και οι συνθήκες του παιχνιδιού περαιτέρω βοηθάνε αυτή την κατάσταση, καθώς έχει γίνει μόλις ένα φάουλ σε 6 πλάς αγωνιστικά λεπτά, ένα τζάμπι που δεν θα δικαιώσει τον γκάρ των MMP. Στουρίδης. Δημήρης. Στην κορυφή τώρα ο Σπυριδόπουλος. Πήγαν προς μην δύο παίκτες πάνω του, βρέθηκε ελεύθερος παίκτης. Ήταν ο Στουρίδης, ο οποίος δεν πήρε το τρίποντο, προτίμησε την μπάσα μέσα στη ρακέτα. Τράσκας είναι άστοχος. 7-9 παραμένει, 3-30 για το τέλος. Κοβίδης έχει πιστεί από 2, θα σταματήσει τρίπλα. Κάνε μια προσπίση από το Πασάρι, τελικά πήρε το δίποντο ο ίδιος ο Λυχίδης. Σταματήσει την τρίπλα, ο Δημήρης, ωραία πάσα στο Χαρμάνο, ο οποίος θα κερδίσει τη ρακέτα, 7-11. Οι ομάδες έχουν 7 και 9 παίκτες αντίστοιχα στους πάγκους τους. Έτσι πρόκειται η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Ο Πατακός σημάζεται να περάσει τη θέση κάποιου για τους Bucks. Jump shoot, Θεοδωρίδης πίσω από screen. Είναι άσχος, υπάρχει επιθετικό rebound από το Μόκα και καλάθι 9-11. Σπυριδόπουλος κατεβάζει την επίθεση. Ζώνη άμυνα τώρα τον MNP. Πολύ αυστηρή, αλλά ζώνη μεν. Πολύ αυστηρή μεν, ζώνη δε βασικά. Κυριδόπουλος, εστρεβήσει πάλι δύο παίκτες πάνω του, ο Χαρμάνας στα 3 δευτερόλεπτα γυρίσει, θα βρει ελεύθερο χώρο και πάλι, 9-13. Πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο από τον Χαρμάνα σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο δεν σκοράρουνε πολύ πόντι, αλλά το παιχνίδι ρέει. Πανίδης. Με μία ο Μόκας πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ που έχει στο δαχτυλίδι. Παίρνει το χρόνο του και στην πρώτη βολή. Δεύτερη, 11-13. 62 λεπτά στην πρώτη περίοδο.
Σπυρδόπουλος. Coast guard, point guard που προκύπτει από το σχήμα των Bucks. Μύρις, υπάρχει η παίκτης κάτω. Άλλαξε πορεία στον αέρα, ένα χορευτικό δεν θα σκοράρει, θα πάρει το επιθετικό rebound του Σπυρδόπουλος. Για τρεις έχει βρεθεί αμυγός ελεύθερος, αλλά είναι άσχημος από την γωνία. Εδώ Χουρίδης. 11-13. Παραμένει. Μέσα που χάσει τελικά την μπάλα ο Ιακουβίδης. Καρμάνας θα κερδίσει φάουλ λίγο πριν το κέντρο του γηπέδου. Από τον Ορφανίδη, ο οποίος σηκώνει το χέρι του. Έξι το φάουλ, καθώς υπήρχε ενδεχόμενη αμυντική ανισορροπία στην πλευρά των MMP. Και είχαν φάουλ να δώσουν οι MMP, μόλις το δεύτερο δικό τους. Πρώτο διορθώνω. Σκεφτόμουν τα φάουλ των Bucks. Πρώτο δικό τους, δύο έχουν Bucks. Κόμουν λάθος. Μύρις. Για τρεις είναι άσχημος από τη γωνία του Χουρίδης και υπάρχει αμυντικό rebound από φασιστικά Χουρίδης. Χίδης. Ο Μόκας στη γωνία θα πάρει ένα screen. Πάει μέσα, έχει τραβήξει η παίκτης πάνω του. Πάει να παίξει στρίπλες στην ρακέτα και θα τα καταφέρει προς τη μην. Αλλά είναι άσχος ο Ιακωβίδης, υπάρχει επιθετικό rebound από το Μόκα και καλάθι. 13-13. Δύο ομάδες έχουν απόλυτη ισορροπία, βρίσκονται στην απόλυτη ισορροπία στους 13 πόντους. Ενώ έχουμε περάσει τα τελευταία 35 δευτερόλεπτα, φωναχώς. Θα βγάλει τη λάθος πάσα, έχει περάσει τη θέση του Κράσια τελικά. Μετά από μια προσπίση, θα σταθεί, θα κερδίσει τον προσωπικό του αντίπαλο. Ενδοποιείται πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο και από αυτόν. Έτσι που έχει φτάσει στο κέντρο του επίπεδου ο κόουτς. Σπυρδόπουλος. Σπυρδόπουλος καστιπάσε στη γωνία στο 10 δευτερόλεπτο, ξαναπάρει. Ωραία πάσα στο Χαρμάνο, ο οποίος θα γυρίσει, θα φύγει, υπάρχει επιθετικό rebound από τον ίδιο. Καλάθι. Δεν υπάρχει φάουλ. Παράδειγμα διαμαρτυρίες από τον πάγκο των Bucks. Τελικό σκορ 15-13. Θα γίνει 15-15. 13-13, οι δύο ομάδες στο 15-15 σε ένα κοιτά χαμηλό παιχνίδι στο τέμπο, αλλά όχι στο ρυθμό. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της δεύτερης περίοδου. Η πρώτη κατοχή είναι για τους MMP. Ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε μια πολύ ενδιαφέρον αναμέτρηση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Φανίδης, άλλαξε με τον Μόκα, να πάρει. Θα αλλάξει στον αέρα κατεύθυνση. Εν αέρια αλλαγή κατεύθυνσης. Προσποίηση, θα χάσει τελικά την μπάλα. Σαμολάμπρος που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Έχοντα φυλάξει τον Τσοκουρίδη. Σκάσει πάσα ωραία. Δεν θα καταφέρει ο Παταγός να την επιτρέψει σε ασίστ. Διαπεραστική πάσα, λέιζερ. Σκαστή λέιζερ πάσα. Φανίδης. Κιχίδης. Την κορυφή θα δώσει screen, έτσι τον MVP. Θα χτυπήσει τελικά το σουτ. Νικολάου, ωραία πάσα, αλλά δεν θα βγει. Μόκας. Μόκας, λίγο να χάσει την μπάλα, θα την κρατήσει. Στο δευτερόλεπτα. Πανίδης. Πανίδης πάει μέχρι μέσα, είναι άσχος, θα μάχει το επιθετικό rebound του ίδιου, δεν θα τον βγάλει νικητή, θα τα κόσω. Θα πάρει το αμυντικό rebound. Ατσι Νικολάου. Ο Λάμπρος, ταχύτατος point guard. Θα οργανώσει την επίθεση, θα πάρει το screen από τον Φαντακό. Για τρεις, κάποιος που είναι άσχος από τη γωνία, Ατσι Νικολάου. Υπάρχει rebound. Βάσκος. Μάλιστα. Περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο ο Διακοβίδης. Πανίδης. Μόκας. Περνώ δίποντο, είναι άστοχος. Μάχη το ίδιο για το θετικό ρυμπάνο που δεν μεταφέρε. Κούτρης θα κατεβάσει. Περάσει εκεί αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Να ανακατέψει την τράπουλα η Μπάξερ, δεν είναι απρόσωπα. Τρία.
Υπάρχει διπλή αλλαγή τώρα. Γιακοβίδης. Κυριαζής. Θα αλλάξουμε Φανίδη και Μόκα αντίστοιχα. Γιακοβίδης θα πάρει την μπάλα. Γιαζής υπάρχει κλέψιμο από τον Παναθηναϊκό. Καλή άμυνα από κρυπτογράφηση. Το play την άμυνα την πάσα που θα βγάλει ο αντίπαλός του. Ο Μαλάμπρος. Νικολάου πάει ανάμεσα από δύο παίκτες. Δεν θα καταφέρει να σκοτήσει. Rebound Φάσκος. Γιακοβίδης. Τζαμψούτ είναι εύστοχος. Μετά από 2,5 ακριβώς λεπτά η πρώτη πόντι στο δεύτερο δεκάλεπτο, 17-15. Τι voice crack ήταν αυτό, δεν το πρόσεξε κανένας. Προχωράμε. Σκαστή πάσα του Σταμολάμπρου. Τζάμψε την άδεια του Ματακός. Άμυνα κοντά στους παίκτες, θα φωνάζει κάποιος από τον Bucks. Τον Bucks. Σουτιατρής είναι εύστοχος ο Γιακοβίδης. Και σε έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Ένα σερί 5-0 τώρα η MNP. Μικρό αυτό κάθε αυτό, αλλά ενδεχομένως να είναι αυτό για να αλλάξει την αμυγή του παιχνιδιού. Τόσο το παιχνίδι σημαίνεται σε χαμηλό σκορ, θέλει να απαντήσει, αλλά δεν το καταφέρνει στο Μαλαμπρός. Νικοβίδης. Νικοβίδης σκέφτηκε το τρίποντο, δεν το πήρε ο παιχνίδι, το νούμερο 15, πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί. Ο Λάμπρος, το ανάποδο λέει από το χωριστικό ταχύτατα. 20-17, πρώτη πόντι και για τους Bucks τώρα. Παίκτες φωνάζει κάποιος σου για δύο μαρκαρισμένα αυτή τη φορά, είναι άσχημος ο Γιακοβίδης. Ο Λάμπρος. Ο Λάμπρος πάει, έχει τρέβει τρεις παίκτες πάνω του μέσα στη ρακέτα. Βγάζει τελικά την μπάλα. Κατακόσμιο για τρεις. Θα το πάρει τελικά. Κοίταξε το τρίποντο. Είναι εύστοχος. 20-20. Απαντούν στο 5-0 σερί. Τον MLP Bucks με δικό τους 5-0. Στο 15-15. Στο 20-15 και στο 20-20 πλέον. Χωρίς φάουλ ακόμα στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι. Ρέι. Σαν το μέλι. Νιώθω λίγο έξτρα ποιητής απόψε. Άσκος τζαμψούτ είναι άστοχος, κούτρι στο rebound. Ως Νικολάου. Καυτή πάσα ωραία, θα συγκρατήσει ο Σταμολάμπρος. Κάνει μια μικρή βόλτα στα σουτάρι, είναι άστοχος. Καυτή rebound τελικά από τον Μπάσκο. Και αυτός θα κατεβάσει και έχει τον αναγγείλει αλλαγή ο Τράσκος από τον Πάγκο των Μπάξ. Γιατί τζαμψούτ είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound παρά την προσπάθεια. Και εκπληκτικό. Στην πάσα δεν θα βγει στον Κούτρι. Πολύ προηγουμένως για το πιστικό ριμπάντο δεν το κατάφερε. Υπάρχει παραλίγο κλέψιμο, θα συγκρατήσει και ο Γιαζής. Λίγο να χάσει, θα χάσει τελικά από τον Πατακό. Θαρμάνος μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Αλλαγή στην πολύ. Μόνο αν μπει συνεπώς. Ναι, άσχετος πολύ συνεπώς η αλλαγή δεν θα πραγματοποιηθεί σε αυτή τη φάση. Κοβίδης, δεν θέλει να χάσει ιδιαίτερο χρόνο ο Πάσχος. Για τρεις πίσω από σκριν, είναι άστοχος ο Κοβίδης. Πάνω στο rebound, στο Μαλάμπρος έχει έρθει από τον πάγκο, θέλει να βοηθήσει. Έχει σταματήσει την τρίπλα. Έψαξε κάποιο μέσα στη ραγέντα, δεν υπήρχε παίκτη όμως. Θα δώσει στον Χαρμάνο, ο οποίος θα γυρίσει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Πατακό και καλά του. Ο Χαρμάνος δίνει ομυρικές μάχες μέσα στη ρακέτα. 20-24. 9-0 πλέον το σέρι των Bucks. Πάμε λίγο άμυνα από τον Τράσκο του πάγκο. Κουβίδης. Βίδης θα συγκρατήσει την μπάλα, jump shot είναι εύστοχος. 22-24. 4 λεπτά από το τέλος. Συνεπώς ο συντήρωμα 20 αγωνιστικών λεπτών. Κούτρης. Στην
μια χαζή την κολλάω, έχει βρεθεί ελεύθερο σουτ για 3 θα το πάρει, είναι άσπιχος, υπάρχει αμυντικό rebound και ωραία πάσα στον Γιακοβίδη, ο οποίος θα συγκρατήσει και όχι μόνο θα συγκρατήσει, θα την αφήσει και στο καλάθι, πολύ ωραία πάσα από τον Στρούζα. Σουτ για 3 κούτρις, είναι άσπιχος, υπάρχει μάχη για το επιθετικό rebound, καλά θα βγει εκτός. Η αλλαγή, ο Μόκας θα περάσει στη θέση του νούμερου 15. Φάουλ. Από το νέο φερθέντα στο παρκέ, τον Τράσκα. Έτσι από την πρώτη βολή. Όλη τη ησυχία στη ζώνη χωρίς είναι άσπρος στην δεύτερη. Δεν υπήρξε παίκτης να διεκδικεί το επιθετικό rebound. Συνεπώς θέλουν να δώσουν περισσότερη έμφαση στην άμυνά τους οι MNP. Αυτό μπορεί να αντιληφθεί κανείς. Φανίδης, ο Λάμπρος. Τον Φανίδη μπροστά του. Κουβίδης. Ο Λάμπρος, για 3 είναι άστοχος, ενώ τελείωνε ο χρόνος επίθεσης. Airball ήταν και ο Πατακός, αλλά δεν κατάφερε να πάρει το χέρι. Στις 5.24 παραμένει Νικοβίδης. Νικοβίδης δεν θα κάνει τρίπλα ακόμα, τώρα θα κάνει πρώτη. Στα 4 δευτερόλεπτα θα βρει την πάση στο Μόκα. Στα 5 δευτερόλεπτα πάει μέσα αυτός, έχει σταθεί στον αέρα, θα γυρίσει, θα φυχήσει. Υπάρχει μάχη για το ψηφικό και για το αμυντικό rebound. Βάλλον θα βγει εκτός και είναι για τους Bucks. Πολύ ενεργά ορισμένα εκπληκτικά rebound για MRP. Βρείτε παιδιές, πάμε λίγο παιδιές, πάμε λίγο με ένταση, άντε. Και λίγο κίνηση, όχι σούγα. Πάμε λίγο ένταση, λίγο κίνηση, όχι μόνο με το σούγα, να δει κάποιος από την μπάκα του μπάξ. Πες Νικολάου. Ζόπουλος πάει με τη μέσα. Ωραία πάσα, θα συγκρατήσει και θα μετατρέψει σε αυτούς. Στις 5.26 Πανίδης Γιαζής Νικοβίδης τώρα στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει το screen. Θα εκτελέσει πίσω από αυτό μετά από κάποια ώρα. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul. Ο επιθετής στον Χατζη Νικολάου. Θα κερδίσει ο Στρούζας και θα εκτελέσει βολές. Πρώτη έχουμε φάουλ να δώσουμε αφρία στη λέει ο κόουτς να με πει. Ας πούμε στη δεύτερη είναι στη δεύτερη, υπάρχει θετικό rebound από τον Οφανίδη ο οποίος παίρνει την μπάλα, λέει but wait there is more, πάει μέχρι μέσα να κοπεί. Μπάλα θα βγει εκτός, αλλά είναι και πάλι για τους MNP για 8 δευτερόλεπτα. Αλλαγή, χαμηλώνει κάπως το σχήμα των Bucks, όπως θα περάσει στον Μάγκο Δεμίρης μετά από κάποια ώρα στη θέση του. Έχει διπλώσει και πάλι άμυνα πάνω στον Γιαζή. Πάει μέχρι μέσα, χορευτικό δεν θα δικαιωθεί αυτή τη φορά ο Φανίδης. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound όμως. Θέλω να χάσει την μπάλα ο Μόκας. Έχει πολύ πιεστική άμυνα ο Νικολάου. Πάρει τώρα την μπάλα. Ένα 10 πριν το τέλος. Η ρυψοκίνδυνη πάσα μέσα στην κοινότητα στον Τράσκα στο 3. Ενώ πήρε ξανά την μπάλα, είναι άσχος. Τράσκα στο rebound. Τα μολάμπρο ζητάκι θα πάρει. Η στραπλωτή πάει να βγάλει την πάσα. Συγκριτή ο Τράσκα στα 4 δευτερόλεπτα. Να running floater δεν θα δικαιώσει
Σπυριδόπουλο, υπάρχει αμυντικό rebound. 2-1-2 ενός. Πάει μόνος του μέχρι μέσα. Τώρα θα βγει εκτός. Το μπλοκ που έγινε στον Διακοβίδη. Υπάρχει μια προειδοποίηση στον coach στον MMB. Φαουλ. Θεώρησε ότι δεν έγινε. Υπέρ της ομάδας του, ότι θα χάσει την μπάλα μετά από καλή άμυνα, έχει διπλώσει πολλές φορές η άμυνα. Σπυριδόπουλος. Καυτή πάσα. Ράσκας. Δύο παίκτες πάνω του, υπάρχει φάουλ. Έχει χρεωθεί στον Κυριαζή. Ο οποίος έκανε κάποιες θετικές δηλώσεις πριν από το παιχνίδι. Δεύτερο δύο. Μέσα θα μετρήσει το καλάθι αν μπει. Κάλυψε πάρα πολύ δαπέδιο χώρο ο Ιακωβίδης και θα αρκεστεί σε δύο βολές. Φάουλ που έγινε από τον Σπυριδόπουλο αυτή τη φορά. Αρκετές βολές στο παιχνίδι. Με τα φάουλ που έχουν γίνει. Μέχρι στην πρώτη. Τέσσερι δεν θα μπει. Μία επίθεση φωνάζει κάποιον εκπάντη των Bucks. 26-27. 21 δευτερόλεπτα τα 18 εξ αυτών είναι για τους Bucks. Για το μάθος και να εξαρτήσει. Σπυριδόπουλος. Εντάξει την πάσα, θα την δει σε δεύτερο χρόνο στην αντίθετη πλευρά από την οποία την έφτασε. Είναι ο Λάμπρος, για να βγάλει μια ψηλοκρεμαστή πάσα, δεν θα μπει στο Γκάτζη Νικολάου. Υπάρχει κλέψιμο, 8 δευτερόλεπτα. Ο Λάμπρος πάει για το κλέψιμο, overplay, αν έχει θα τα καταφέρει. Πάει ταχύτατα μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ από τον Κυριαζή. Ο επιμένων στο ο Λάμπρος θα κερδίσει ένα ακόμα φάουλ. 6 στις 10 βολές για MNP, 1 στις 3 για Bucks. Μόλις δύο φορές έχουν πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών, αυτή είναι η τρίτη, μετά από 20 αγωνιστικά λεπτά σχεδόν. Άστοχος στην πρώτη, μία στις τέσσερις συνεπώς. Στη δεύτερη 26-28. Ο Μόκας δεν θα... Βρεκάκι στα τελευταία 2,2. Τελικό σκορ λοιπόν πρώτου ημιχρόνου 26-28. Το παιχνίδι προμηνιόταν ντέρμπι πριν ξεκινήσει. Προμηνιόταν ντέρμπι μετά την πρώτη περίοδο. Προμηνιέται ντέρμπι και για το δεύτερο μισό, καθώς έχουμε την ολοκλήρωση του πρώτου. Μια φορά είναι μόλις τους δύο πόντους. Τα πάντα είναι αμφίροπα, πάντα μπορούν να συντελέσουν παράγοντα αλλαγή του παιχνιδιού. Σε ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες δεν επενδύουν ιδιαίτερα στο τρίπο το παιχνίδι τους. 2 στα 4 έχουν η MMP από τη γραμμή των 6.75, 2 στα 13 οι Bucks. Αν είχαν μπει κάποια παραπάνω από αυτά τα τρίποντα, θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει τη δυναμική του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες δραστηριοποιούνται κυρίως μέσα στη ρακέτα. 7 στα 28 δίποντα για MMP, 10 στα 24 για Bucks. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια ενός πολύ ενδιαφέροντος παιχνιδιού. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για την έναρξη της τρίτης περίοδου και συνεπώς του δεύτερου μέρους. Ψάχνω να βρω τρόπο να γεμίσω, να πω πράγματα πριν γεμίσει το παιχνίδι. Νομίζω δεν μπορώ να το κρύψω πολύ καλά. Όπως και να έχει. Πάμε και ο Βίχας, πολύ ωραία πάει η κατάσταση. Ωραία ξεκινάει το παιχνίδι. Τελευταία αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Ήταν η πέμπτη η χρονιά αγωνιστική της Master League. Είχαν επικρατήσει την Bucks με 51-57. Η αμέσως προηγούμενη ήταν στην Summer Development League. Το περσινό καλοκαίρι είχαν επικρατήσει η MNP αυτή τη φορά με 60-59. Ένας ακόμα παράγοντας ο
οποίος μας υποδεικνύει, μας κάνει indicate το γεγονός ότι το παιχνίδι μυρίζει derby. 26-28 λοιπόν. Πρώτη πίεση για τους MVP, χάθηκε η πρώτη για τους Bucks. Βανίδης. Να τζαμψούν, είναι εύστοχος από το... εύστοχος τον Μόκα. Ακούστε πώς το πανηγυρίζει ο coach των MVP. 28, όλα. Μια ακόμα ισοπαλία μετά το 13-13, μετά το 15-15, μετά το... Όχι, αυτά ήταν. Α, και το 0-0. Ναι. Βιδόπουλος. Ξαναπάρει από τη γωνία σου για 3 με μεγάλη καμπύλη. Είναι άστοχο στην βάση του Στεφάνη. Δεν έχει αλλάξει με τον Μύρη. Δημιούργησαν τον block out για τους MVP, οι οποίοι έχουν τώρα την κατοχή. Πανίδης. Για 3 με τα block. Είναι εύστοχο, 31-28. Σκυριδόπουλος. Φταίει την μπάλα ο Πατακός, δεν θα πάρει. Στο για 3 θέλει να απαντήσει. Άστοχος ο Δημήρης, υπάρχει μάχη, τεχνικό rebound. Θα πάρει την μπάλα ο Πανέμις, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Είναι πώς θα κάνει ένα δωράκι εντός εισαγωγικών στους Bucks, οι οποίοι έχουν την κατοχή για 9, 14 δευτερόλεπτα. Ραμάνα. Σκυριδόπουλος. Πάρει την μπάλα από τη γωνία. Αλλάξε με τον Τσαχωρίδη, πάει μέχρι μέσα. Θα χάσει προς τη μία στα 5 δευτερόλεπτα. Το σύμπτο μπάσκετ θα συγκρατήσει τελικά την μπάλα. Τι έγινε τώρα. Έδιωξε την μπάλα. Νούμερο 15 έχοντας μέση κάτω. Έδωσε όχι στην μπάλα. Ήταν αρκετό για να μείνει μπάλα στο χέρι για τον Μπάξ. Πολύ περίεργη φάση. Αλλά ποιος ορίζει το περίεργο σε μια φιλοσοφική αναζήτηση. Καθώς έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα δύο αγωνιστικά λεπτά της τρίτης περίοδου. Διακομίδης. Θα σταματήσει την τρίπλα, ψάξει την πάσα καλιά μια από τον Καρμάνα στην πρώτη φάση. Για τρεις άλλαξε, θα πάρει το τρίποντο, είναι εύστοχος. 34-28. Στο συνέξι η MNP. Φιλόπουλος. Αλλάξει τον Σαχουρίδη. Στη γωνία σου για τρεις. Δεν μύρισε, είναι άστοχος. Λογός δεν κατάφερε να οθήσει την μπάλα στη χέρι αντιπάλου. Συνεπώς θα πάρει το rebound και το ρόλο οργάνωσης της επίθεσης. Φανίδης. Μόκας. Αν Φανίδης δεν θα πάρει την μπάλα σου για τρεις. Θα κόψει μέσα στη ρακέτα. Βάζει το τρίποντο αλλά είναι άστοχος ο Φανίδης. Από το σκεκτημένη ταχύτητα. Είναι λογικό, έπαμε το προηγούμενο. Κάποια αλλαγή στους Bucks. 15 και 14 μπήκε. Πατακός. Όχι λάθος. Στη ένα μπήκε. Πατακός βγήκε. Τράσιος βγήκε. Όπως την άγγη πάει μέχρι μέσα είναι ανάμεσα από δύο. Το Χουρίδης είναι άστοχος. Είναι μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Χίδης. Εδώ στο συμπέκτη του δεν είχε τρίπλα. Για τρεις είναι άστοχο. Από τον Μόκα. Περισσότερο τρίποντα στην έναρξη της τρίτης περίοδου από ότι στο πρώτο ημίχρονο αναλογικά η MNP. Έχουν πλέον 4 στα 7, 2 στα 17 οι Bucks. Είναι για τους MNP εκ νέου. Νικομίδης. Ωραία. Θα βγάλει την μπάσα. Μόκας. Στα 8 δευτερόλεπτα θα ξαναπάρει την μπάλα από την Τουχίδη. Καλό passing games για 3 από το 15 είναι άστοχος. Τώρα θέλω να παίξουν γρήγορα οι Bucks. Μπάσκας. Πάγει το κλέψιμο το νούμερο 15. Θα κάνει το πρώτο φαουλ. Δικό του για την τρίτη περίοδο. Το δεύτερο για την ομάδα του. Ραμάνας. Πάει στο 1-1-2-1.
δεν πήγε για τον άποδο lay-up. Θα βγάλει στη γωνία, έχει βρεθεί ελεύθερο. Στην διαφορά είναι άστοχο ο Σταφορίδης. Έχει στηθεί ένα χώρο στην πόλη στην τρίτη περίοδο. Θα κοπεί. Ο Γιακοβίδης. Θα πάει σε ένα τρέξι, πάει ένα από δύο, θα κερδίσει. Δεν γίνεται να τα πούμε εμείς εδώ. Δεν θα κερδίσει φάουλ και αλλαγή κατοχής. Πανίδης. Μακρινό δίποντο έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος. Ο Μόκας 36-28. Έχουν χτίσει μια διαφορά 8 πόντου πλέον. Έχουν πάρει το momentum, η MNP τώρα σε πολύ αυστηρότερη ζώνη. Αμυντικό σύστημα. Μύρις. Μπάλα θα πάει στον Χαρμάνο, ο οποίος θα χάσει τελικά το μέτρο, θα το συγκρατήσει. Είχε τη στα λέξη. Μπάλα θα πέντε στη γωνία η μπάλα. Μόκας. Το νούμερο 15 θα κόψει που έβγαλε την πάσα. Θα συγκρατήσει τελικά στα 5 δευτερόλεπτα. Πάει για την προσωπική επίθεση. Για τρεις χιλιάδες με διαφορετικές ενδεχομένως θα ήθελε να πάρει το φάουλ. Δεν τα καταφέρει, δεν σε πέτυχε τη διαδοχή του τέλος. Πήρες, πάρει το στήριγμα. Υπάρχει τώρα time out. Είναι καλές εστοσμένα οι Bucks. Όπως βλέπουμε το σκορ να έχει ξεφύγει εδώ και αρκετή ώρα, αλλά όχι μόνο το σκορ και το momentum της αντίπαλης ομάδας, MMP. Δύο τρίποντα στην έναρξη της τρίτης περίοδου ήταν αρκετά για να δώσουν το έναυσμα για αυτή την μερική επικράτηση που επικρατεί της MMP. Να παίξουμε λίγο με τις φλέκες. Στρέφουμε σε πολύ λίγο με τα 94 και 35 της τρίτης περίοδου. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena. Αυτό βασικά. Ναι, αυτό κάνουμε κάθε φορά. Επιστρέφουμε. Ο Μαλάμπρος. Ανέβει ψηλά για να του δώσει το σκρίνο Τράσκας. Το μεταλλευτήριο θα πάρει το τρίποντο στο Μαλάμπρος. Βάλει πάει στον Τράσκα. Θα γυρίσει, είναι άσχημος, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από τον Χαρμάνα. Τον πόρισε γρήγορα την μπάλα. Ο Νεμίρης και την έστειλε μέσα στη ρακέτα. 36-30 στο συν 6 η MNP μειώνουν οι Bucks. Τρεζάς. Μόκας στην γωνία ο Διαζής. Θα κάνει τον τρίπλα, τώρα θα κάνει. Θα χάσει τελικά την μπάλα μετά από παρέμβαση του Χαρμάνα. Στο Μολάμπρος πάει ταχύτατα μέχρι μέσα. 2-1-2-1 στο άμεσο σμάρισμα. Υπήρχαν κι άλλοι παίκτες στο πίσω. Εκμεταλλεύτηκαν οι Bucks. Στο Μολάμπρος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ένα jump shoot. Στο 2-4. Τρέχουν ένα μικρό σερί. 4-0 οι Bucks μετά το time. Θα κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια του προσωπικού του αντίπαλου στο Μολάμπρος. Θα πάει μέχρι μέσα. Μετράει. Λοιπόν, μετράει το καλάθι και έχουμε... τεχνική ποινή που έχει θεωθεί στον Βάσκο. Υπάρχει τεχνική ποινή και έχει καλέσει time out του coach στον MVP. 36-34, πάρα πολύ αμφίρο το παιχνίδι, άλλαξε και πάλι δυναμική μετά από το time out. Περίπου ένα λεπτό, ένα αγωνιστικό λεπτό πριν το προηγούμενο time out, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, σε ένα παιχνίδι που έχει... μπορεί να χαρακτηριστεί με πολλές λέξεις. Να πούμε την αλήθεια, ενδιαφέρον και πλέον αμφίροπο, καθώς οι Bucks έχουν επιστρέψει στο momentum. Είχαν καταφέρει να πάρουν μια διαφορά και ανοίξει τους 8 πόντους η MNP στο 36-28. Έκτοτε έχουν τρέξει ένα σερί 6-0 οι Bucks και μπορεί να μειώσουν στον πόντο με την βολή που έχει κερδίσει ο Σταμολάμπρος από την τεχνική που έχει κερδίσει τον Βάσκο. Είναι άσχημος. Το
πόντι σε ένα παιχνίδι με τέτοια δυναμική, με πολύ χαμηλό σκορ. Με τις δύο ομάδες τους 36 και τους 28 πόντους αντίστοιχα στα μέσα της τρίτης περίοδου. Η διαφορά 8 πόντων είναι πολύ μεγάλη. Ειδικά όταν αποκτάτε σε τόσο μικρό διάστημα, πάει μέχρι μέσα, θα μετρήσει το καλάθι, αν μπήκε, μέτρησε και μπήκε και ό,τι γουστάρετε. Από τον Ιακωβίδη, 38-34, συν μία βολή. Όπου έχει κρατήσει τον Ντεμίρη, ήταν το πρώτο μόλις φάουλ των Bucks μετά από 6,5 αγωνιστικά λεπτά, 6-32. Έστειλε και στη βολή. Ο Ιακωβίδης έμπισε το τρίποντο, ολοκληρώνεται. Ευτυχώς. Σαμολάμπρος. Ψάξει μέχρι πολύ γρήγορα, μόλις στα 17 δευτερόλεπτα την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Στην πια 3. Είναι εύστοχος ο Δεμίρης. Επιτέλους φορά έχει κάψει από το πάνω τον Βάξ. 3 στα 19. Τρίποντα για τους πράσινους. Θα κλέψει τελικά ο Τράσκας. Διάβασε την πάσα που είχε ως τελικό, ως επίδοξο στο τελικό, αποδέχεται την πιαζή και τώρα θα βγει στο ανοιχτό γήπεδο και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι της Τσαπουρίδης. 39 όλα. Έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Πολλά τριάρια μαζεύτηκαν, θα γίνουμε real estate στο τέλος. Η Σερικαρίνα θα συγκρατήσει την μπάλα στο ρούτο, δεν κατάφερε να γίνει όμως. Για να δούμε. Ρούτος έχει προθεί δεύτερος. Εκουβίδης. Μπήκε αλλά δεν θα μετρήσει. Δεύτερο φάουλ των Bucks. 14 επίθεση, θα κλέψει τελικά την πάρα και θα συγκρατήσει ο Δεμίρης. Σαμολάμπρος, υπέροχο passing game των Bucks. 3 εναντίον ενός, 39-41 μπροστά η πράσινη. Λαμβάνοντας μεγάλα αποθέματα ενέργειας, βγάζονται από την άμυνά τους. Τώρα θα περάσει το κέντρο. Βάσκος. Κάμψου την έκτοχος ο Κυριαζής, 41 όλα. Μία από τις πάμπολες. Ισοπαλίες που έχουμε δει στο παιχνίδι, μία ακόμα. Ωραία πάσα. Θα κοπεί ο Χαρμάνας. Γιατί σε περάσουμε στον πάγκο. Σε διά 3 είναι άστοχος από την χώρα ο Δημήρης. Νούμερο 15 θέλει να προσταρεί. Σταματήσει την ρίπλα. Στα 9 δευτερόλεπτα. Προς το σκριν. Το νούμερο 15 θα πάρει τώρα την μπάλα. Σε διά 3 από πάρα πολύ μακριά. Είναι άστοχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Τράσκα. Ο Μολάμπρος, σου για 3 πίσω από screen. Είναι άστοχος, υπάρχει επιθετικό rebound προς τη μην. Από τον Χαρμάνα η μπάλα είναι για τους Bucks. Είναι κατάφερα να συγκριτήσει ο Χαρμάνας και από το χέρι αντιπάλου πέρασε μπάλα εκτός. Δημήρης. Για 3, κοίταξε το τρίποντο, ήθελε να το πάρει, το πήρε και ευστόχησε. Σταχωρίδης από τη γωνία, 41-44. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Κόκας. Ψάξει την πάσα τελικά, δεν θα την βρει. Το νούμερο 15, jump shoot θα δικαιωθεί. 43-44. Διπλάσια κλεψίματα για Bucks. 6-3. Διατρίσεις από εκεί που ευτόχισε προηγουμένως είναι άσχος του Τσαπουρίδης. Θα συγκρατήσει την μπάλα ο Ιακωβίδης, ήθελε να τρέξει και το έκανε. Θα πάει η μπάλα μετά από ένα micro deflection στον Μόκα, ο οποίος θα γυρίσει να ψάξει πάλι την μπάλα την πάση στον Ορφανίδη. Στα 10 δευτερόλεπτα Ιακωβίδης θα πάρει το σκρίνι στον Ορφανίδη, πάει δίπτυα από αυτό. Θα μετρήσει, αν μπει μπήκε και φάουλ που έχει κρυωθεί στον Τσαπουρίδη. Αν βάλει την πολύ, θέλω αλλαγή, λέει ο κότς στον MMP.
45-44, μία ακόμα αλλαγή στο σκορ. Δεν έχουμε φάουλ να δώσουμε, λέει ότι στους ρίζους από τον πάγκο. Χωρίς φάουλ, άμυνα. Χωρίς φάουλ, άμυνα, λέει, θα έχεις τον MNP μέσα από τον πάγκο. Πράγματι θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Η Γουβίδης θα περάσει στον πάγκο και χείδες στη θέση του για την άμυνα, λογικά. Πάει ανάμεσα από δύο, πάει ανάμεσα από άλλους δύο, θα μολάβει, θα δεν κρατήσει την μπάλα. Θα γυρίσει ένα άστοχος, υπάρχει θετικό rebound και κόψιμο στον Τράσκα. Είναι ακόμα θετικό rebound και φάουλ από τον στο Χαρμάνο, διορθώνω. Το νούμερο 15. Είναι το φάουλ το 15. Τρίτο προσωπικό του. Έχουμε ένα φάουλ να δώσουμε. Λέει παίκτη στον Bucks, 46-45. Άσχος στη δεύτερη, υπάρχει εξαιρετικό rebound, 7 δευτερόλεπτα. Δεν μύρισε, ένα φάουλ την μπάσα, θα συγκριτήσει ο Τράσκας. Σουτ για 3. Θα ήταν μπάζε πριν, έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το εντυπωσιακό το αν έμπαινε καλά, δεν θα μετρούσε από τον Δεμίρη. Τελικό σκορ που έχει διαμορφωθεί μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, 46-45. Τα πάντα είναι αμφίρωπα, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μόλις στον έναν πόδιο διαφορά είναι συγκλονιστικό το παιχνίδι. Νομίζω ότι πλέον το αρμόζει τέτοιο στάτους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή του Λακωνίδη στη Φιλοσοφή. Πρώτη κατοχή είναι για τους Bucks. Σπυριδόπουλος. Παναγκός έχει περάσει εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο μετά από αρκετή ώρα. Σε για 3 είναι άστοχο από τον Σπυριδόπουλο. Υπάρχει επιθετικό rebound. Θα γυρίσει ο Χαρμάνας. Θα πει εντυπωσιακά. Έχει πάει ανάμεσα από 3 παίκτες. Νούμερο 15 από το οποίο έχει 3 φάουλ και παραμένει στο παρκέ. Κίδης. Δευτερόλεπτα, Μπόκας, δύο παίκτες απέναντί του, είναι άσχος, υπάρχει αμυντικό rebound από τον Αρμάνα για το κλέψιμο του Σύριζου, το καταφέρε. Μπορείτες, του τρεις. Αρμάνας, σου για τρεις, είναι άσχος, αυτός πάρει προσωπικά, φαίνεται ο Σπυριδόπουλος. Σύριζου θα πάρει το rebound. Τα πιεστικά φανάζει κάποιος από τον πάγκο τον Μπαξ. Πανέβης. Θα πάρει το σκύπτο, πάει αντίθετα, πάει μέχρι μέσα, χορευτικό στον αέρα, είναι άσκοπος. Ο Νάσκος. Κακός. Φάουλ. Πολλές που έχει βρεθεί σε παίκτες των MNB. Αρμάνας θα εκτελέσει πολλές. Στρούζος θα περάσει στο Λάσκο. Εντάξει, παραμείνει, υπάρχει κυκλικό rebound από τον Σπυριδόπουλο. Ούτρος, η για 3 είναι άνθρωπος, υπάρχει... Δεν είναι αυτός. Ούτρος θα περάσει το κέντρο. Ένα δεξί που δεν θα δικαιωθεί τα μάτια με τον εαυτό του. 46-45 παραμένει. 2 λεπτά χωρίς καλάθι. Χωρίς πόντο μάλλον για να είμαστε πιο σαφείς. Ούτε εντός παιδιάς ούτε βολές. Θα αλλάξει το μετάσχο στο Πατακός με ένα jump shoot. 46-47. Συνήθως. Μογκάς.
πατέρα στο κρύο που δεν είναι επιλογή. Στην διατρή πίσω από αυτό άρχισε να πάει αλλαγή πάνω του πατακό. Στην άσκο υπάρχει θετικό inbound από τον Φανίδη. Τα δευτερόλεπτα έχει βρει τείχο απέναντί του. Ο Καρμάρα είπε: είναι άσχημα, υπάρχει επιθετικό rebound. Ένα ακόμα και φάουλ για βολές. Έχει χειροθεί στο Σπυριδόπουλο. Στο πως του πρέπει πολύ ο... Έδωσα αλλαγή πριν. Η Χουβίδη σε περάσει στη θέση του Κιχίδη. Άστο ο Ταΐζης και στη δεύτερη, 46-47 παραμένει. Σιδόπουλος. Σιδόπουλος στη γωνία έχει βρεθεί ελεύθερος ο Κούτσης, δεν θα πάρει το σουτ. Και ο Χατζη Νικολάου γωνίας, ωραίος. Σπίγε να σου πετύχει. Στη γωνία ελεύθερος, πήρε το τρίποντο, είναι άστοχος. Airball, πατακός. Κούτρης έχει βρεθεί ελεύθερος, πατακός σε δεύτερο χρόνο θα πάρει το σουτ. Για τρεις είναι άστοχος, την ώρα που τελείωνε ο χρόνος, υπάρχει αμυντικό rebound τελικά. Ο Ιακωβίδης δύο χρόνο θα καθαρίσει την άμυνα. Μόκας έχει κλειστεί μέσα στην ρακέτα. Ρίζος. Θα χάσει τελικά την μπάλα, έχει διπλώσει άμυνα πάνω στον Αφανίδη. Μέσα Νικολάου, θέλει να τρέξει. Έχει διπλώσει άμυνα πάνω, το έχει πέσει ο προσωπικός αντίπαλος. Κούντρης, συγκιά 3, στην κίνηση είναι άστοχος, δεν κατάφερε να τιμωρήσει το κακό τρανζίσιο. Αμυντικό παιχνίδι των αντιπάλων τους και υπάρχει... Φάουλ που έχει κρατήσει στον... Κούντρη, αμυντικό φάουλ, καθώς είχε συγκρατήσει την μπάλα ο αντιπαλός του. Δεν ήταν στην δίκηση τελικά, δηλαδή. Δεν ξεκάθαρα αμυντικό. Πανίδης. Έχει πάλι μέσα πάλι ο Μόκας. Το φωτός καλύτερο έχει κλειστεί πίσω από τον Φερμάνα. Του το μακριά είναι άσχο το νούμερο 15. Σπυριδόπουλος. Είναι ψυχώς κάποιος παίκτες. Κάποιος παίκτες των Bugs. Από τον Μπάγκο. Αυτή η λάθος πάσα έχοντας αυτή πολύ καλή άμυνα. Ο Χατζη Νικολάου υπάρχει μία ακόμα αλλαγή. Διαζίδης, περάσει στη θέση του Φανίδη, συγκλώνει κάπως το σχήμα των MNP και έχει χρειωθεί εθνική ποινή στον Νικολάου. Έχει μια και ο Λάσκος θα εκτελέσει την βολή αυτής ο Νικοβίδης, της πρώτης που αναφερθεί σας εθνικής ποινής. Μετά το time out, ο Νικοβίδης. Συνολικά, αυτός που πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών, στη γραμμή της φιλανθρωπίας, όπως είχα ακούσει πρόσφατα και μου άρεσε αυτή η τοποθέτηση και θα την υιοθετήσω. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα εναπομείνοντα 6 και 4 της τέταρτης και συγκλονιστικής κατά όπως όλα δείχνουν περίοδου. Είχαμε μείνει στο σημείο στο οποίο τελείωσε βολές και ο Ιακωβίδης, βολή μάλλον, βολές ως θεσμό, είπε στη γραμμή των ελευθερών βολών. Από την τεχνική ποινή που έχει κρυφτεί στον Χατζη Νικολάου, έχει κρυφτεί άλλη μία στον Λάσκο στο πρώτο μήχρονο, αν δεν κάνω λάθος. Κατοχή, την άσκηση πολύ του Ιακωβίδη είναι και πάλι για τους MFP. Λάσκος. Να βγάλει την μπάλα τελικά στον Μόκα, έχει κρυφτεί από δύο. Στρίδος, δεν πήρε το τρίποντο μετά από το πρώτο πάγκο. Παίρνει μέσα, θα βγάλει την φάση του κυρίου Τζίνο. Λάσκος, έχω το σαβίξει και αυτός στην υπεκτισμάνου του. Το τίποτα δεν θα έρθει, Κούντρης. Στην γωνία Χατζη Νικολάου. Κούντρης και πάλι. Ο οδηγός δίνει μάχες, θα δώσει και ένα σκριν. Ερμάνας θα γυρίσει, θα υπάρξει σφύριγμα.
Φάουλ που έχει χειρωθεί στον Τσιμπιαζή. Στον Μόκα τελικά, στο 11, διορθώνω. Τσιμπιαζής είναι στο 0-1. Νούμερο. Χαρμάνα στις βολές. Έστωχο στην πρώτη. 46-48 διαφορά στο καλάθι. Άστοχο στη δεύτερη, υπάρχει rebound από τον Μόκα. Παραλίγο να κλέψει την μπάλα, δεν θα καταφέρει να συγκρατήσει ο Σταμπαράντος. Ιακουβίδης, ο επίδοξος τελικός αποδέκτης της προηγούμενης φάσης θα επαναφέρει. Λάσκος, Σούζος. Μόκα στη γωνία, 8 δευτερόλεπτα, jump shoot. Πολύ μεγάλη καμπύλη για να φύγει το απλωμένο χέρι του Φαρμάνα, είναι άστοχος. Το Μαλάμπρος θα κατεβάσει, θέλει να τρέξει από την αριστερή πτέρυγα. Στη γωνία, ο Χατζηνικολάου στους διατρείς μετά από πρώτη από τον Κράσκα, είναι άστοχος. Κράσκα, ο οποίος έχει σηκωθεί και ενδεχομένως ετοιμάζεται να περάσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τζαμψους, Λάσκος έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι airball. Φορά, δεν θα βγει μπάλα εκτός, ο Μαλάμπρος θα συγκρατήσει. Πώς κάνει ο coach τον MVP, πόσο θέλει την πάσα. Τι έχεις φύρει πέρα. Αλλαγή. Έλα. Μπάλα είναι εκτός. Με τις μπακς. Βράσκας. Ο Λάμπρος ταχύτητα σου διατρείς πίσω από σκριν. Εύστοχος! Πάρα πολύ μεγάλο τρίποντο σε ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο για τους Bucks. 46-51 είναι αυτοί που έχουν τη διαφορά με 5 πόντους τώρα υπέρ τους. 4-44, 4-14 διορθώνω πριν το τέλος. Έχουμε χάσει το μυαλό μας με το παιχνίδι. Γιακουβίδης. Έχει γερδίσει το φάουλ που έχει πληρωθεί στον Τράσκα που πράγματι πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Πατακός και Σπυριδόπουλος έχουν καθίσει στον πάγκο. Λάσκος. Λάσκος παραλίγο να χάσει την μπάλα, θα την κρατήσει στα 7 δευτερόλεπτα. Εγωβίδης, θα διαλυθεί το χρόνο. Πάει μέχρι μέσα και βρεθεί ελεύθερος. Jump shoot είναι άστοχος, την μπάλα μπήκε και βγήκε. Θα βλάβει στο rebound. Στη γωνία ο Χατζηνικολάου. Έχει κλειστεί από δύο ο Χαρμάνας. Σου πια τρεις. Είναι άστοχος. Νικολάου, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, λέγοντας κάποιες κομμάτες ότι ιδιαίτερα τηλεοπτικές, παραλίγο να πατήσει τη γραμμή. Δεν το έκανε ο Ιωκουβίδης. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 48-51. Θέλει την αντίθεση από τον πάγκο, τον Bucks. Και φορά στο τρίποντο. Στο Μολάμπρος, έχουμε περάσει τα τελευταία 3-20. Πάμε για χιτσκοκικό, γραγγινολικό φινάλε, όπως λέει και ο καλός συνάδελφος. Ο Γεωργίου πάει μέχρι μέσα, είναι εύστοχος ο Σαμολάμπρος. Ένα τρίποντο πριν και ένα running floater τώρα. Έχει πετύχει 5 πόντους στις τελευταίες επιθέσεις των Bucks. Ένα πάρα πολύ κομβικό σημείο. Τελευταίο τρίλεπτο. Λάσκος. Στη γωνία Μόκας. Πάει το screen από την διαδίκη του. Δώστε την μπάλα, πάει να βγει το πικερόλ. Θα συγκρινήσει σε δεύτερο χρόνο στα 4 δευτερόλεπτα. Στρίζος. Στρίζος έχει υποπέσει στην παράβαση των βημάτων. Έχει ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό καλάθι. Κατοχήνει για τους Bucks. Μετά το time out επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. 2-44 για το τέλος. 48-53. Για να δούμε αν οι MMP θα καταφέρουν να αναρτήσουν εκ νέου το προβάδισμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena για τα 1.52-44. Βρισκόμαστε πρώτον πυλών του crunch time και επισήμως στο παιχνίδι. Κατοχήνει για τους Bucks. Μετά το time out που έχουν καλέσει οι MNP για να δούμε αν έχουν οργανώσει κάτι. Μιλούσαν στη Γανά και δεν μπόρεσαν να προσπάθουν κάποια πληροφορία. Καλό καρφί που είμαι. Στον διατρή στα Μολάμπρος είναι άστοχος. Θέλησε να γίνει ήρωας, έχει γίνει μερικός ήρωας για τους Bucks. Έχοντας πετύχει 5 πόντους στις τελευταίες επιθέσεις. Μιλώντα
φάση και ψυχολογία μεταξύ άλλων, μεταξύ του σκορ. Πούμε στην ομάδα του. Μεταξύ ένα είναι. Μεταξύ θα πρέπει να είναι άλλα δύο. Τέλος πάντων, Λάσκος. Θα αναπαίξει τις τρίπλες, θα καταφέρνει τον Χατζη Νικολάου. Θα γυρίσει το νούμερο 15, είναι άστοχος. Inbound, εξαιρετικό από το χείλι. Χάσει προς τη μήνυ την μπάλα, θα συγκρατήσει ανάμεσα σε δύο, έχει κρυστεί. Πάρα πολύ δύσκολο. Για τον Φιγουβίδη. Με το φάουλ που έχει κρυφθεί στον Σαρμάνα και είναι για δύο βολές. Βέρμπι. Το νούμερο 15, ποιος είναι αυτός. Έτσι όμως δεν πολύ. Έτσι όμως και στη δεύτερη ο Εκοβίδης, 50-53 διαφορά στο τρίποντο. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι MNP, κανένα οι Bucks. Κατ' Νικολάου. Βάλε στη γωνία, επισήμως crunch time στη ζώνη Καρίνα. Συμπιατρή σε δεύτερο χρόνο θα πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Ακούμισε και στον ταμπλέ, έχω την τρίψη μπάλα. Είναι άστοχος στο Χουλίδης. 50-53, πάρα πολύ χαμηλό σκορ. Πάρα πολύ αμφίρομο παιχνίδι, για να δούμε. Λάσκος. Στο Χατ' Νικολάου απέναντί του. Λάσκος. Παπαδόπουλος. Εκοβίδης. Παίζει πολύ καλή άμυνα πάνω του στο Μαλάμπρος. Θα αλλάξει τώρα το screen. Και πάει 2-4 παίξει πάνω στους 2-3. Παπαδόπουλος είναι άστοχος. Η μπάλα μπήκε, βγήκε και ξαναβγήκε. Στο Μαλάμπρος. Πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ για δύο βολές. Ταχύτατα. Τι πάθος βγάζουν και οι δύο ομάδες. Ο Μαλάμπρος θα εκτελέσει τις βολές μετά το time out που έχει καλέσει εκ νέου ο coach των MMP. 1-21 για το τέλος. Πολύ σημαντικό το ζευγάρι των ελεύθερων βολών που θα εκτελέσει ο Μαλάμπρος. Αυτό το φάουλ σηματοδότησε το τελευταίο που είχαν αναδώσει οι MMP. Δωροάδωρο καθώς έστειλε παίκτη σε ελεύθερες βολές. Αν εξηγήσει έστω και στη μία ο Μαλάμπρος, οι Bucks έχουν μαξιλαράκια ασφαλείας. Δύο κατοχών, εκτός του συγκλονιστικού απρόκτου, τρίποντου και φάουλ. Και έφτυχε πολύ μετά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στην Sonic Arena, πολύ τη στοιχεία, βρίσκεται στην αρένα. Άστρος στην πρώτη βόλη ο Σαμαλάμπρος, ειδικά σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο, μην μιλάμε. Άστοχος. Στη δεύτερη έγινε λίγο η ASMR φάση στη Sonic Arena. Συνέσεις 2 στο Μαλάμπρο. Στο μείον 3 οι MMP έχουν τώρα την κατοχή. Εκομίδης. Μπόκας θα πάρει το jump shoot. Είναι εύστοχος. Παίρνοντας το screen. Άμως κάποια βήματα από τα μέσα. Δεν έχασε χρόνο και δεν έχασε ούτε το καλάθι. Θα πάρει το screen ο Χατζη Νικολάου από τον Χαρμάνο. Θα την περάσει τώρα την μπάλα σκαστά. Εσχυστεί από 3 παίκτες, θα κερδίσει το φάουλ ο Χαρμάνας. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό, έχουμε μπει στην ρουλέτα των ελεύθερων βολών. Πάλι το έχει κρυφθεί στον παίκτη στον MMP. Άσχος στον πρώτη βολή ο Χαρμάνας. Βέρμπι, σε ποιο χρειάζεσαι και το φάουλ. Σας έχω πρίξει λίγο, sorry. Στο τεχείδι χρειάζεσαι και το φάουλ. Άστοχος και στη δεύτερη βολή. Χαρμάνας, 52-53. Παραμένει, έχει κλειστεί μέσα στη ρακέτα ο Μόκας. Εκοβίδης, 8 δευτερόλεπτα. Έχει στο Μαλάμπρο Βερνίδη που πάρει το screen, πάει μέχρι μέσα ανάμεσα σε δύο. Θα κλειστεί. Υπάρχουν βήματα. Δεν υπάρχει φάουλ. Έχει πάει απέναντι σε δύο αντιπάλους. Ο Ιακοβίδης, κατοχή είναι για τους Bucks. Χωρίς φάουλ είναι με φωνάζει ο coach στο MNP. Στο Μαλάμπρο πάει μέχρι μέσα. Θα κομπεί χωρίς φάουλ. Από τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. 52-53. 20 τελευταία δευτερόλεπτα. 21. Θα κερδίσει. Φάουλ.
time out λέει. Κάποιος από τους Bucks. Κάποιος φάουλ που είναι για βολές. Για τον Ιακωβίδη. Φάουλ που έχει ρωτήσει τον Τράσκα. Έτσι όπως την πρώτη βολή. Βέρμπιτς. Στο 4 ή στο 14 πέρα. Χαρμάνα τελικά, όχι στον Τράσκα, διορθώνω 54-53, δύο εύστοιχες βολές. Τον ίδια ψυχραιμία μπροστά η MNP 21,9 για το τέλος. Στρέφουμε σε πολύ λίγο, νομίζω το μείνετε μαζί μας σε αυτό το σημείο, αποτελεί πλεονασμό. Επιστροφή στη Sonic Arena, 21,9 για το τέλος. Οι δύο ομάδες έχουν σπηρώσει τα ομαδικά στο συν 1. Η MNP δεν υπάρχει time out για καμία από τις δύο ομάδες πλέον. 21,9 το παιχνίδι, όχι απλά στην κόψη του ξηραφιού. Το ξηράφι έχει ξηρίσει, έχει κουρέψει, έχει μπει και after save κρέμα. Μες Νικολάου. Χαρμάνας, 15 δευτερόλεπτα, όλα για τους Bucks θεωρητικά. Θα γυρίσει, θα βγάλει την πάσα, θα χαθεί προς τη μην. Θα συγκρατήσει ο Τράσκας, θα έχει ανάμεσα του δύο αντιπάλους. Σαμολάμπρος, 7 δευτερόλεπτα. Όχι μέχρι μέσα θα κερδίσει το φάουλ, είναι για δύο βολές. Φάουλ για δύο βολές έχει φυλαδίσει ο Σταμαλάμπρο. Δύο βολές. Για καταλέγα. Λόγκ. Φυλαδί για τον Σταμαλάμπρο δηλαδή. 54-53. Αλλαγή αγωνία στο κατακόρυφο. Τι κατακόρυφο δηλαδή, έχουμε κάνει τόσο κατακόρυφα στην αγωνία που κερδίσουμε χρυσό μετάλλιο στο κατακόρυφο στους επερχόμενους Ολυμπιακούς αγώνες. Σκιαζής θα περάσει στο παρκέ. Τακτική αυτή η αλλαγή. Και χείδη στο παντού. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Σταμολάμπρος. 54-54, 5,2 και το τέλος. Όλο το παιχνίδι comes down σε αυτή τη βολή. International φάση. Εύστοχος και στη δεύτερη βολή Σταμολάμπρος. Δεν υπάρχει άλλο time out. Δεν υπάρχει time out. Έχει δοθεί time out από έναν τον ρεφ. Δεν υπάρχει time out. 5,2. Πεμπτουσία του μπάσκετ απόψε στη Sonic Arena. Στην επαναφορά από Βελόπουλος. Θα ψάξει τη μακρινή πάσα. Την βρήκε στο Ιακωβίδη. Ο οποίος θα γυρίσει. Έγινε διαδεύτερος. Καλάθι. Μπάζερ μπίτερ. Μέσα. Είναι εύστοχο. 56-55. Κερδίζουν οι MMP στον έναν πόντο. Απίστευτο φινάλε. Κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουνε. Είναι απίστευτο αυτό που συνέβη. Backdoor pass από την επαναφορά. Απίστευτο φινάλε στη Sonic Arena. Με τελικό ήρωα τον Ιακωβίδη, ο οποίος στην τελευταία φάση ξεφορτώθηκε τον αντίπαλό του με ολίβια ψυχραιμία, παρότι πήγε να χάσει την μπάλα, τη συγκράτησε, την άφησε στο καλάθι. 96-55, οι δύο ομάδες απορρόφησαν την επιθετική δύναμη του αντιπάλου τους καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αποτέλεσμα ήταν ένα πολύ χαμηλό σκορ σε ένα απίστευτο παιχνίδι, σε ένα πάρα πολύ τακτικό παιχνίδι, πάρα πολύ μπασκετικό φινάλε. Τέτοια παιχνίδια είναι ο λόγος που αγαπάμε το άθλημα, φίλες και φίλοι. Νομίζω τα είπαμε όλα πλέον, δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε μετά από ένα τέτοιο φινάλε και ένα τέτοιο συγκλονιστικότατο παιχνίδι. Συνεπώς, η συγκεκριμένη μετάδοση θα φτάσει στο τέλος της. Από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικοακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από τους παίκτες, από το όλο το staff και από όλους τους καρδιολόγους που οι οποίοι δεν είναι στη Sonic Arena αλλά θα έπρεπε να είναι με τέτοιο φινάλε. Ευχές για όμορφη συνέχεια, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να περνάτε καλά. Πώς είναι? Όλα αυτά τα κλισέ, αλλά πολύ σημαντικά, να ακολουθήσετε τα όνειρά σας φυσικά. Να είστε καλά. Γεια σας.